Καλημέρα και σας καλωσορίζω στο κανάλι της Κοζαλίες Creations. Στο κανάλι μας θα βρείτε διάφορα πλεκτά, είτε με βελόνας είτε με βελονάκι, γι' αυτό. Αν σας αρέσει το πλέξιμο όπως σε μένα, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε από κάτω και να γραφτείτε στο κανάλι μας. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε ένα κουμπί που λέει εγγραφή. Να το πατήσετε, είναι δωρεάν αυτό, δεν χρεώνεται, γιατί αυτό μου το ρωτάτε συχνά. Μόλις πατήσετε το κουμπί εγγραφής, θα σας βγάλει ένα καμπανάκι. Αυτό είναι για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν. Πατήστε το και αυτό. Στο σημερινό βίντεο θα πλέξουμε ένα πανέμορφο σχέδιο με βελόνες. Ένα πολύ ανάλαφρο, πολύ αφράτο σχέδιο. Έτσι είναι πολύ εντυπωσιακό. Κυκλοφορούν διάφορες ονομασίες στο ίντερνετ, ξεκινώντας από τα αστέρια στον ουρανό και φτάνοντας στο αφρό του κύματος. Γι' αυτό, αν θέλετε να το ονομάσετε εσείς, εγώ θα το βάλω στα αστέρια, γιατί είναι πολύ δημοφιλής σε ελληνικό ίντερνετ. Είναι ένα πολύ εύκολο σχέδιο και αποτελείται από 4 σειρές μόνο. Και πάμε τώρα στο νήμα. Το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα μας το έστειλε το κατάστημα Πλεκτόραμα και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μέρη Πενταφρονίμου, η οποία έχει το κατάστημα στο Άστρος, αλλά κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ όμορφο νηματάκι της εταιρείας NACO, στα 100 γραμμάρια 440 μέτρα, είναι 96% ακριλικό και 4% μεταλλικό πολυεστέρ. Μπλέκεται και με βελόνες και με βελονάκι, νούμερο 2 και νούμερο 3, αλλά για το δικό μας σχέδιο θα τέριαζε και με βελόνες νούμερο 4. Σας βάζω τα link από κάτω που μπορείτε να προμηθευτείτε το νήμα αυτό. Σας δίνω και το τηλέφωνο της κυρίας Μέρης Πενταφρονίμου, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το νήμα, και σας δίνω και link του καταστήματος Πλεκτόραμα, να μπείτε μέσα, μήπως σας ενδιαφέρει κάτι. Και εμείς πάμε να πλέξουμε. Έχουμε ρίξει στις βελόνες νούμερο 3, 12, 12 και 12 και ένα πόντο για συμμετρία. 36 συν 1 στο τέλος. 37 πόντους. Οπότε το σύνολο των πόντων όσο θα ρίξετε εσείς πρέπει να διαλύτε δια 12 και συν 1 για το τέλος. Κάνουμε την πρώτη σειρά. Η πρώτη σειρά θα την κάνουμε όλο καλή. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37 είναι ανάποδη. Γυρνάμε και την πρώτη σειρά και τώρα θα πλέξουμε συγκεκριμένα το σχέδιο. Πάμε στην δεύτερη σειρά. Το πρώτο πόντο εδώ το βγάζουμε εμείς άπλεκο εδώ και πάμε τώρα από κάθε πόντο εδώ. Θα κάνουμε μια καλή, αλλά τραβηγμένη καλή εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και τον επόμενο πόντο θα το πιάσουμε με τη μητούλα της βελόνας εδώ. Κάνουμε 1, καλή, 2, 3. Τους τρεις επόμενους πόντους θα τους πλέξουμε με καλή, απλώς θα τους κάνουμε κανονικούς πόντους, κοντούς. Βαστάμε εδώ με το δάχτυλο και πάμε. Επόμενο. Ξανά τραβάμε τους πόντους. 1, 2, 3,
τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Βαστάμε όταν με τον δάχτυλο, βάζουμε τη μητούλα, πλέκουμε μόνο με τη μητούλα εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ξανά εδώ. Τραβήγουμε λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Και εδώ τους τρεις πόντους θα τους κάνουμε μία κοντούλα, δύο και το τρίτο πόντο ανάποδη. Εδώ. Γυρνάμε, πάμε στην επόμενη σειρά. Εδώ. Το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο και έχουμε μετά εδώ δύο καλή που ήταν. Αυτούς τους πόντους τους κοντούς τους πλέξουμε με ανάποδη. Μία, δύο. Και πάμε να μετρήσουμε. Θέλουμε εμείς να βγάλουμε τώρα, να ξεχωρίσουμε τις 9 θηλές, αυτές εδώ τις τραβηγμένες. Μία, δύο, τρία, περνάμε βολόνα μέσα. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Εδώ. Προσέχουμε πάρα πολύ να είναι 9. 2, 4, 6, 8, 9. Τυπάμε τη βελόνα από εκεί. Τραβάμε εδώ λίγο, όχι τραβάμε, βαστάμε για να μην μπερδεύονται τα νηματάκια και πάμε να κάνουμε 9 πόντους από αυτούς τους 9. Θα κλείσουμε στην ουσία 9 και θα ανοίξουμε εδώ 9. 1, ρίχνουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Να τους. Και τους βγάζουμε. Εδώ. Τελειώσαμε από εδώ. Τώρα έχουμε 3 πόντους με ανάποδη. 1 με τη μητούλα. 2 βαστάμε τον δάχτυλο. 3. Ξανά βάζουμε εδώ τη βελόνα μέσα και ξεχωρίζουμε. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τυπάμε από εκεί τη βελόνα. Τεντώνουμε καλά τους πόντους μας και πάμε να πλέξουμε ξανά 9 πόντους με καλή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 πόντους με ανάποδη στη μητούλα. Εδώ. 1, 2, 3. Ξανά μετράμε. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Μία ανάποδη. Εδώ. Τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη σειρά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέχουμε να μην τραβάμε πολύ το πλεκτό μας. Δηλαδή προσεκτικά έτσι όπως ήμασταν εμείς στην άλλη πλευρά θα το γυρίσουμε. Μην το πάμε πολύ εδώ, πέρα δότε. Μην το ανοίγουμε, μην το κοιτάμε. Γιατί μπερδεύονται πόντι.
και μετά μας δυσκολεύουν στο πλέξιμο. Πάμε εμείς τώρα. Το πρώτο πόντο εδώ, για μην μπερδεύετε, καλό είναι να το πλέξουμε εδώ. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τους πόντους και τους πλέκουμε με κανονικούς πόντους. Δηλαδή, όχι τραβηγμένους, με τη καλή, εδώ. Ανοίγουμε και πλέκουμε. Όχι τραβηγμένους, κανονικούς. Ένα, εδώ. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Και αυτούς εδώ όλους πλέκουμε καλή. Ένα, δύο, τρία. Ξανά ψάχνουμε εδώ που είναι. Εδώ, η πρώτη θηλιά είναι πολύ κοντή, φαίνεται. Να την πιάσουμε την πρώτη θηλιά, μην παρντεύονται, γιατί μετά δεν στρώνουν όμορφα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Ένα, καλή, δύο, τρεις. Ξανά, κάπου εδώ είναι η πρώτη θηλιά, να την. Την ψάχνουμε, τη βρίσκουμε και τη πλέκουμε με καλή. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Και αυτούς εδώ τους πόντους, καλή. Ένα, δύο και τελευταία ανάποδη. Τελειώσαμε και αυτή η σειρά. Ωραία. Και τώρα θα ξανακάνουμε πάλι την πρώτη σειρά που την πλέξαμε καλή. Αυτή είναι εδώ τη σειρά θα κάνουμε. Κάτσε να πλέξουμε και την πρώτη θηλιά. Καλή. Και πάμε όλο καλή. Το σχέδιο αυτό δεν θέλει να το σφίγγετε πολύ. Δηλαδή πλέκεται χαλαρά. Εύκολα και βγαίνει πολύ όμορφα. Πολύ έτσι αφράτο. Κάπου στα κείμενα, στη μετάφραση, στο σχέδιο αυτό, το έχω δει, κορίτσια το ονομάζουν αφρός πάνω στα κύματα. Είναι τόσο αφρά το σχέδιο. Τελειώνουμε και την τελευταία σειρά, αυτή εδώ ανάποδη. Ωραία, και τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον σημείο. Εδώ, αν μπερδευτήκατε, εδώ κοιτάμε, στη πρώτη σειρά εδώ που ρίξαμε, κάναμε μία φορά ανάποδη. Οπότε ξέραμε, αυτή εδώ η πλευρά είναι η καλή πλευρά. Εδώ εμείς πλέκουμε, εδώ ξεκινάμε. Σε αυτή τη σειρά τώρα κοιτάμε, εμείς εδώ στη μέση έχουμε 1, 2, 3, 3 πόντους σε διάμεσα τα αστέρια που είναι κοντή πόντι. Έχουμε 1, 2, 3, θα μετακινηθούν τώρα τα αστεράκια, θα πάνε εδώ. Οπότε ψάχνουμε μέση 1, 2, 3, 1, 2, 3 από εδώ και 1, 2, 3 από εδώ. Οπότε σε εμάς τα 1, 2, 3 κοντή πόντι θα είναι αυτά εδώ. 1, 2, 3 θα είναι μακρύ πόντι. Το πρώτο πόντο εμείς θα το πλέξουμε για να στριώσουμε και πάμε. 1, 2, 3 και πλέκουμε τους κοντούς πόντους. 1, 2, 3. Και πάμε τώρα το σχέδιο, έτσι όπως το έχουμε μάθει. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Πλέξαμε τα 9 εδώ και πλέκουμε τώρα, βαστάμε εδώ με τον δάχτυλο και πλέκουμε τώρα 3 πόντους κοντούς. 1, 2, 3. Καλή. Ξανά πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ένα κοντό, δεύτερο το βαστάμα κοντό, τρίτο το βαστάμα. Ξανά πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και το επόμενο, το πόνο, το τελευταίο, το πλέκουμε με ανάποδη. Γυρνάμε. Εδώ, το πόντο αυτό εδώ, το πρώτο, το πλέκουμε με καλή. Και εδώ τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Βάζουμε μέσα, πιάνουμε τους 5 πόντους μας και πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 και θα αφήνουμε. Αυτούς τους 3 τους πόντους που είναι κοντοί, τους κάνουμε με ανάποδη. 1, 2, βαστάμε, με γλιστράν, 3. Και πάμε ξανά στα δικά μας τα εννιάρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Βάζουμε. Εδώ έχουμε ανάποδους πόντους. 1, 2, 3, σκοντούς. Ξανά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε από την άλλη πλευρά και πάμε να πλέξουμε 9 πόντους από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εγώ γι' αυτό βαστάω εδώ, γιατί οι θηλιές εδώ είναι πολύ μεγάλες και μπερδεύονται τα νήματα μετά και κινδυνεύουμε να χαλάσουμε το σχέδιο. Ωραία, και πάμε. 1, 2, 3. Και εδώ τι μας έμειναν, 3 πόντοι. 1, 2, 3. Από τους 3 κάνουμε 3. Και ένα ανάποδο. Γυρνάμε και πάμε τώρα να τους ασφαλίσουμε. Πλέκουμε όλο καλή. Το πρώτο πόντο πλέκουμε την καλή. Και πάμε μετά όλο καλή. 1, 2, 3. Και εδώ 1, 2, 3. Εδώ πάμε λίγο στα δύσκολα. Ψάχνουμε το κοντό, το πόντο. Να τους, αυτός εδώ είναι. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Και εδώ ψάχνουμε που πήγε, να τους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, όχι, αυτό σου εδώ είναι. 2, 3, 4, 5 και τελευταίο πόντο ανάποδη. Ωραία. Και πάμε τώρα, πλέκουμε το πρώτο εδώ, η πρώτη σειρά που πλέκαμε εμείς, την πρώτη σειρά με καλή, αυτή εδώ σειρά είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37. Αυτό ήταν. Και ξανά επαναλαμβάνουμε εδώ με τα εννιάρια. Εδώ. Εδώ είμαστε εμείς. Βλέπετε τι ωραία που μας βγαίνει. Βέβαια και το νήμα είναι πολύ καλό. Αυτό το σχέδιο θέλει λεπτό νήμα και σχετικά χοντρές βελόνες. Από αυτό εδώ το σημείο επαναλαμβάνουμε όχι την πρώτη την πλέξαμε τώρα, την δεύτερη σειρά. Το πρώτο πόντο το βγάζουμε απλεκό. Εδώ και εδώ πλέκουμε 9 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, ένα, δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 6, 7, 8, 9 και έχουμε 1, 2 και τελευταία τη βάζουμε ανάποδη. Γυρνάμε και πλέκουμε. Την πρώτη σειρά εδώ μπορούμε να την πλέξουμε καλή εδώ. Αλλά τώρα αυτήν και αυτήν εδώ τη θηλιά την πλέκουμε με ανάποδη. 1, 2 εδώ. Και ψάχνουμε πού είναι τα εννιάρια μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και από τους 9 κάνουμε 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2,
Τρία. Ξανά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Ένα, δύο, τρία. Ψάχνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Τελευταία ανάποδη. Και τώρα πλέκουμε πάλι με την καλή. Εδώ, καλή. Ένα. Όχι, αυτό εδώ. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Και εδώ είναι ένα, δύο, τρία. Όλο αυτό πλέον το πλέκουμε με καλή. Εδώ. Ξεμπαρδεύουμε τα νηματάκια. Και πλέκουμε με καλή. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, ένα, δύο. Αυτό. Τώρα εδώ είμαστε στην ανάποδη πλευρά. Εφόσον είμαστε στην ανάποδη πλευρά, θα ξαναπλέξουμε πάλι με καλή αυτή την πετενιά. Αλλά τι να κάνω. Εδώ. Και πλέκουμε ξανά μια σειρά με καλή. Κανονικούς πόντους. Και ξανά επαναλαμβάνουμε αυτήν εδώ τη δεύτερη σειρά σχεδίου. Όχι σαν σειρά, σαν σχέδιο. Αυτό ήταν. Τώρα μπορούμε να το ανοίξουμε, να το δούμε, να το καμαρώσουμε. Αυτό εδώ. Τόσο αφράτο, τόσο ελαστικό. Εδώ είναι την ανάποδη. Έχει και την ανάποδη πλευρά, έχει και την καλή πλευρά. Πολύ ωραία κασκόλ βγαίνουν σε αυτά, πολύ ωραίο σάλι, καταπληκτικό σάλι βγαίνει αυτό εδώ. Είναι τόσο αφράτο. Αυτό ήταν. Το ενδειγματάκι και αυτό εδώ είναι πλέον το μεγάλο. Τώρα, αυτό εδώ είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό. Αυτές εδώ τις 1, 2, 3 σειρές έχω πλέξει με βελόνες 5,5.
και βγήκε τόσο τρυπητό. Βλέπετε, και εδώ είναι πιο μεγάλο πλειάστημα εδώ. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ το παθαίνουμε όταν το τραβάμε πάρα πολύ. Λέμε να τραβήξουμε, να βγει πιο αφράτο. Αυτό εδώ αποτέλεσμα. Έχουμε και δεν θέλουμε και τόσο να κρέμεται, γιατί δεν είναι και τόσο όμορφο τίδι, τόσο. Δεν είναι περιποιημένο. Αυτά εδώ να προσέχουμε να μην κάνουμε. Δηλαδή, τα μέτρια πάμε. Παίρνουμε τις βελονίτσες μας, παίρνουμε το λεπτούλι το νήμα. Θέλουμε να πάρουμε λίγο πιο χοντρές βελόνες, θα βγει ομοιόμορφα, πιο αφράτο αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι με τις βελονίτσες που πλέκαμε τώρα. Και αυτό σε περίπτωση που το τραβάμε πάρα πολύ. Γι' αυτό να προσέχετε να μην τραβάτε πολύ. Να πηγαίνετε όσο πάει βελόνα, να μην ανοίγει πολύ τόσο. Αυτά ήτανε. Ελπίζω να καταλάβατε όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι πέδεμα εκεί ώσπου να μαζέψουμε εμείς τους 9 πόντους να τις πλέξουμε. Εκεί λίγο θέλει προσοχή, θέλει λίγο σταθερό χέρι. Αλλά δεν έχει τίποτα δύσκολο. Αν δεν καταλάβατε κάτι, ρωτήστε με στα σχόλια, ψηφίστε αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, γράψτε μου σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με καινούργια σχέδια και καινούργια.